Στο άκουσμα της ποινής του, η γαλλική δεξιά πάγωσε. Ο Νικολά Σαρκοζή καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, τα 2 εκ των οποίων με αναστολή για διαφθορά, δωροδοκία και αθέμητη άσκηση εξουσίας. C'est une affirmation sans preuve, je le répète, et sans même démonstration de la part du tribunal. Ο Σαρκοζή βρισκόταν στο τιμόνι της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012. Τώρα η δικηγόρος του ασκεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που βάζει τέλος στο πολιτικό του μέλλον. Αν το εφετείο επιβεβαιώσει την ποινή του, θα πρέπει να φοράει βραχιολάκι και να είναι σε κατοίκον περιορισμό για ένα χρόνο. Nicolas Sarkozy is headed to the jail right now. He will have an electronic bracelet or another electronic surveillance mechanism which will allow him to stay home, but force him to be under the surveillance of the police. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος θεωρούνταν για καιρό ο σωτήρας της Γαλλίας και το όνομά του συνδέθηκε με την ελληνική οικονομική κρίση. Σειρά οικονομικών σκανδάλων όμως έριξαν στον αδύρ τη δημοτικότητά του. Ο 66χρονος είναι ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που καταδικάζεται σε φυλάκιση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και κάνει λόγο για κυνήγι μαγισσών. This is a landmark ruling here in France, isn't it? Yes. This is unprecedented. Οι δικαστικές περιπέτειες όμως για τον Νικόλα Σαρκοζή δεν σταματούν εδώ. Η περιβόητη υπόθεση Μπετανκούρ για την οποία καταδικάστηκε είναι μόνο η αρχή. Στις 17 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει ακόμα μια δίκη για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012. Η σύζυγός του πάντως είναι στο πλευρό του και τον στηρίζει. Η Κάρλα Μπρούνι δημοσίευσε στο Instagram αυτή τη φωτογραφία, γράφοντας τη λεζάντα «Η μάχη συνεχίζεται, η αλήθεια θα δει το φως».